Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας ανησυχεί. Η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ να προετοιμαστούν για πόλεμο δεκαετίας με τη Ρωσία. Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους λοιπόν προειδοποίησε το Σάββατο σε ομιλία του Συνδιάσκεψη Ασφαλείας στο Μόναχο ότι οι ευρωπαϊκές χώρες και η συμμαχία του ΝΑΤΟ πρέπει να προετοιμαστούν για πόλεμο δεκαετίας με τη Ρωσία. Οι προσπάθειες για ένταξη της Ρωσίας σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας μετά τον ψυχρό πόλεμο απέτυχαν, είπε ο Μπόρις Πιστόριους, στους συμμετέχοντες στην διάσκεψη του Μονάχου. Όλες αυτές οι προσπάθειες έρχονται σε αντίθεση με την στρατηγική του Κρεμλίνου να αποκαταστήσει την κυριαρχία του στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, είπε. Οι δυτικοί σύμμαχοι θα υποστηρίξουν σταθερά την Ουκρανία, ανεξάρτητα από το πόσο καιρό ο Πούτιν συνεχίζει αυτόν τον παράνομο και παράλογο πόλεμο ενάντια σε ένα κυρίαρχο και φιλελεύθερο έθνος, είπε ο Πιστόριους. Αλλά αυτό σημαίνει επίσης ότι θα πρέπει να ζούμε με οριοθέτηση στην Ευρώπη για τις επόμενες δεκαετίες, είπε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας. Ελεύθερη και δημοκρατική Ευρώπη από τη μία πλευρά, πολεμική και αυταρχική Ρωσία από την άλλη, πρόσθεσε. Το κλειδί για τη σύγκρουση, είπε ο Πιστόριους, είναι η αποκατάσταση της στρατιωτικής ισχύος του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση της ρωσικής απειλής. Η αποτελεσματική αποτροπή είναι η ασφάλεια ζωής μας, συνέχισε, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν τρεις διαστάσεις για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος αποτροπής. Η συμμαχία πρέπει να επενδύσει περισσότερα χρήματα στην άμυνα, να ανοικοδομήσει την βιομηχανική της ικανότητα, να παράγει πυρομαχικά και να προετοιμάσει στρατιωτικές δυνάμεις για ανάπτυξη και να πολεμούν όταν χρειάζεται. Ο Πιστόριους είπε επίσης ότι απαιτείται στενότερη συνεργασία με χώρες του νότιου ημισφαιρίου και μεγαλύτερο σεβασμός για αυτές τις χώρες για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας επιρροής της Ρωσίας. Ο πρώην βουλευτής, μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος του καγκελαρίου Όλαφ Σόλτς, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις εκτεταμένες απειλές του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Ακούμε σχεδόν καθημερινά απειλές από το Κρεμλίνο. Πρέπει επομένως να λάβουμε υπόψη ότι το γεγονός ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα μπορούσε να ξυπνήσει μία μέρα και να επιτεθεί σε ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Πρέπει να ξαναμάθουμε να ζούμε με τον κίνδυνο, προειδοποιεί. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.